ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξυπνήσε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη να σε δω. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς μου ήρθατε και απόψε. Καλησπέρα σας. Κορίτσια μου, εδώ τα γόρια μου. Χειροκροτάνε δυνατά, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Τι μου κάνετε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και αυτή την Πέμπτη στην εκπομπή με τις πιο ανατρεπτικές, τις πιο συναισθηματικές, τις πιο δυνατές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση. Και απόψε θα ανοίξουμε πακέτα που θα αλλάξουν τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Ενδεχομένως κάποτε να αλλάξουν και τις δικές σας ζωές. Ποτέ δεν είναι αργά για κάτι τέτοιο. Καλέστε μας στο 212-5010 από τώρα κιόλας. Δεν ξέρεις τι σου φέρνει η ζωή. Καλύτερα να το ζήσεις εδώ μαζί μας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τα πακέτα μας. Ήταν μόλις 33. Πολύ νέα για να νιώθει μελοθάνατη. Διάγνωση, καρκίνος του μαστού. Κατάσταση, εντελώς μόνη. Ούτε σχέση, ούτε οικογένεια. Πατέρας και μητέρα είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Συνέπειες, εκτός από τις χημειοθεραπείες και αυτοάνοσα που δημιουργήθηκαν από το έντονο στρες. Στήριξη, από πουθενά, με μία μόνο φωτεινή εξαίρεση. Θεϊκή θα έλεγα και κυριολεκτό. Η κυρία Ελένη Ρούσου μας έρχεται σήμερα από τη Σύρο. Τι είναι αυτά, Ελένη μας. Παραδοσιακά. Ναι. Παραδοσιακά. Συριανά. Ευχαριστώ. Θα καταγραφήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, το δεξί χέρι ακόμη δεν δουλεύει, οπότε ό,τι κάνω με το αριστερό. Καλώς όρισες, Ελένη μας. Πώς είσαι σήμερα? Καλά, πολύ καλά. Μέσα σε αυτό το ωραίο, την ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό θέλω, την ατμόσφαιρα μου πεις. Πώς την αντιλαμβάνεσαι? Δεν υπάρχει πιο τέλειο. Νιώθεις θετικά, νιώθεις χαλαρή, νιώθεις έτοιμη να το ζήσεις αυτό απόψε? Φυσικά. Αυτά ποιος τα έκανε τα υπέροχα πράγματα? Αυτά τα κάνουν κάποια καταστήματα που δεν λέμε. Ναι. Παραδοσιακά είναι της Σύρου. Και τα κάνουν γυναίκες που ασχολούνται με αυτό και το πράγμα. Γυναίκες και άντρες. Και άντρες. Λουκούμια, χαλβαδόπιτες, παστελαριές. Καλά, εγώ τη λατρεύω τη Σύρου. Ναι, είναι πολύ ωραία. Ναι. Η ζωή σου δεν ήταν εύκολη. Ήταν λίγο ιδιαίτερη, περίεργη. Ναι, πολύ. Από πού να αρχίσω τώρα, από τη σχέση που είχες με τους γονείς σου, που ήταν μια κρύα σχέση, από το ότι δέχτηκες σεξουαλική κακοποίηση, μάλλον πρόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, ή απόπειρα, θα λέγαμε, σεξουαλικής κακοποίησης από το δάσκαλό σου. Τι τάξη ήσουν? Ήμουνα η Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού. Ήσουν πάρα πολύ μικρή για να συμβαίνει. Μα δεν ήξερα καν τι μου έκανε ο άνθρωπος. Εγώ νόμιζα ότι είναι πολύ φυσιολογικό από ένα καθηγητή ή δάσκαλο να μου το κάνει αυτό. Σε μεγάλη ηλικία το ανακάλυψα από τον ψυχολόγο μου. Χρειάστηκε να πας σε ψυχολόγο μετά που έκανες... Ναι, τα είχα κάνει delete κάπου και όλα αυτά βγήκανε μετά. Και θέλησες ποτέ να ασχοληθείς με το παρελθόν αυτό? Δηλαδή να τον βρεις, να του πεις κάτι? Έχει πεθάνει. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορώ να κάνω. Ένιωσες θυμό όταν συνειδητοποίησες τι ακριβώς έκανε? Όταν το ένιωσα αυτό, δηλαδή το κατάλαβα, ένιωθα μόνο λύπη. Για αυτόν τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο? Ναι. Τι άλλο μπορεί να νιώσεις? Ναι. Είναι ότι άσχημο για ένα κορίτσι σε νεαρή ηλικία που είναι αγνώρε, παιδί μου, αυτό. Και που στο δάσκαλο έχει εντοπίσει ένα φωτεινό παράδειγμα, υποτίθεται, έτσι. Ακριβώς αυτό. Υποτίθεται. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ναι. Προχωράμε.
Και εσύ προχώρησες σε πολύ δύσκολα μονοπάτια γενικώς. Πολλά. Το πιο δύσκολο ήταν το ότι πέρασες αυτό που πέρασες ή το ότι δεν είχες στήριξη από τους δικούς σου για αυτό που πέρασες. Και που περνάς, γιατί νομίζω ότι ακόμη... Ναι, ακόμα είμαστε σε μια σειρά ελέγχων. Σε μια σειρά ελέγχων. Τώρα γι' αυτό ξανακατέβηκα στην Αθήνα, να πάω να κάνω πάλι το check-up μου, κάτι μου βρίσκουν, κάτι τους βρίσκω. Βρε Λένη, πολλά χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Είναι 16 χρόνια. 16 χρόνια. Έρχεται και επανέρχεται και παλινδρομεί. Βγαίνουν κι άλλα. Εννοείς κάνεις μεταστάσεις. Δεν είναι ακριβώς μεταστάσεις. Δηλαδή, το πρώτο ήταν ο μαστός. Το δεύτερο, που τώρα πριν ένα χρόνο ξαναχειρουργήθηκα, είχε τρυπήσει κάπου η σιλικόνη. Το άλλο μου βρίσκανε ένα ογκίδιο, δεν ξέραν τι είναι. Ξαναμπήκα χειρουργείο. Έχω κάνει πολλά χειρουργία και μετά μου βγαίνουν και πολλά αυτοάνωσα. Τα αυτοάνωσα βγαίνουν γιατί έχεις υποστεί έντονο στρες, φαντάζομαι. Και γιατί... Νομίζω, ναι, όλο αυτό το... Είναι τα ψυχοσωματικά αυτά που... Είδες ενός κακού που λένε, μοίρια έπονται. Έχω είναι... 4 αυτοάνωσα. Έχεις 4 αυτοάνωσα. Τη Λεύκη την έχω δει στα χέρια. Η Λεύκη είναι από μικρή, 12 χρονών. Α, έχεις μια επιρρέπεια λοιπόν σε αυτό. Η Λεύκη μου βγήκε 12 χρονών γιατί έμαθα ότι πέθανε μια εξαδελφούλα μου, η οποία είχε και εκείνη καρκίνο στα οστά, αλλά δεν το ήξερε. Είχε πέσει κάτω με το μηχανάκι, είχε ένα τραύμα και δεν έκλεινε. Και μου λέει, Ελένη, δεν κλείνει. Και καπάκι μόλις το μαθαίνω εγώ ότι πέθανε, βγάζω κατευθείαν Λεύκη. Αυτή είναι η ξαδέλφη με την οποία είχες την πολύ δυνατή επαφή. Σχέση, ναι, πολύ καλή σχέση. Ήταν ο μοναδικός συγγενής που είχες δεθεί τόσο πολύ. Είχα δεθεί μαζί της, γιατί μου περιέγραφε στα γράμματά της τον πόνο της. Τι πόνο είχε? Πονούσαν τα κόκαλά της. Α, πονούσε... Από τον καρκίνο, ναι, είχε λιώσει. Έλειωνε. Το ήξερε δηλαδή το παιδί? Δεν το ήξερε. Της είχαν πει ότι είναι από το ποδήλατο, ότι έπεσε και έκανε ζημιά και δεν κλείνει. Δεν ήξερε ότι είχε καρκίνο. Και εγώ το έμαθα αργότερα. Ήμουν 12 χρονών τότε. Και εγώ της έλεγα λόγια για να την παρηγορήσω. Έλα, θα γίνεις καλά, θα έρθω μετά στην Αθήνα να παίζουμε και να κάνουμε ποδήλατο πάλι. Και τα τελευταία της λόγια, όταν πριν πεθάνει, ήταν άστο. Άστο, ε. Άστο. Άστο. Με τους γονείς σου αντάλλαξες ποτέ έτσι λόγια βαθιάς επικοινωνίας? Οι γονείς μου, όταν παντρευτήκανε, δεν μπαρθήκαν από αγάπη, από προξενιό. Αυτό λοιπόν, αυτή η σχέση τους, η ανεπαρκής, θα έλεγα, ήταν εμφανή σε εσένα και την αδερφή σου? Σε μένα ήταν πιο εμφανές, γιατί εγώ έμεινα μέχρι τα 33 μου χρόνια με τους γονείς μου. Τόσο πολύ. Ναι, ενώ η αδελφή μου 18 χρονών έφυγε, παντρεύτηκε και έφυγε από τη Σύρο. Εσύ γιατί δεν παντρεύτηκες να φύγεις? Από το σπίτι, όχι από τη Σύρο απαραίτητα. Εγώ ήμουν πιο αντιδραστική, δεν ήθελα πιο γνωρίσω αμέσως να τον παντρευτώ. Τότε έτσι ήταν. Γνώριζες κάποιον, να τον παντρευτείς έπρεπε. Εγώ δεν ήθελα. Ήμουν αντιδραστική και μάλλον τη γλίτωσα. Τη γλίτωσες από την επιλογή της μαμάς σου. Ναι. Αλλά από την άλλη. Έχεις και την απώλεια της συντροφικότητας στη ζωή σου, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι μόνη. Μόνη τα έχω περάσει όλα αυτά. Αυτά όλα λοιπόν που μας περιγράφεις, τα πόσα χειρουργία έχεις κάνει? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 χειρουργία. 6 χειρουργία για καρκίνο, όχι για κάτι αστείο. Δεν έκανες κολικοδίαιτηδα. Έτσι. Ήταν και μεγάλα χειρουργία, εντάξει. Και τα πέρασες μόνη, δεν υπήρχε κάποιος δικός σου άνθρωπος, δηλαδή συγγενής? Κοίτα, η αδελφή μου ήρθε και στα δύο χειρουργία μου. Αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το ψυχικό, ήμουν τελείως μόνη. Κυρίως χημοθεραπείες. Εκεί είχα τελειώσει σαν άνθρωπος. Είχα μείνει στάχτη. Γιατί πριν 13 περίπου χρόνια οι χημοθεραπείες δεν είναι όπως είναι τώρα. Είχαν πολλές παρενέργειες. Πολλές. Και εγώ ήμουν ένα φυτό. Και λίγο λέω. Και ήμουνα μόνη. Και δεν φτάνει που έδινες αυτή τη μάχη με την νόσο σου. Έδινες και μάχη με το κράτος, από ό,τι ξέρω, έτσι? Έντονο, ναι. Είχες μάχη σε πολλά επίπεδα παράλληλα. Ναι, είχα, γιατί μου δίνανε μια αναπηρική σύνταξη, μου την κόβανε. Και εγώ με δικές μου ενστάσεις την ξανά έπαιρνα. Και έπρεπε να πηγαίνεις πάλι σε επιτροπές, να σε εξετάζουν κτλ. Μια διαρκή. Δηλαδή το ζω 16 χρόνια συνέχεια αυτό το πράγμα. Να με εκδίνουν, να με βλέπουν, να δουν τι. Έχω αμέτρητα χαρτιά γιατρών. Αμέτρητα. Έχω και κατάθλιψη βαριάς μορφής. Τώρα όχι, δεν είμαι σε κατάθλιψη. Είχα όμως. Πολύ σημαντικό. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι είμαι μια χαρά και ότι δεν πέρασα τίποτα ψυχολογικά, θα σου λέγα περίεργο. Ναι, μετά από όλα αυτά. Και από τη μοναξιά σου σε αυτή τη διαδρομή, έτσι.
Γιατί κάνεις μια διαδρομή δύσκολη και είσαι χωρίς ένα χέρι δίπλα να σε στηρίζει. Ναι. Αυτό είναι για μένα ίσως χειρότερο και από τη διαδρομή την ίδια. Που είναι στα μονοπάτια της υγείας και της νόσου, βασικά. Της νόσου. Και μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια χάνω και τους γονείς μου. Και τους δύο. Ελένη, οποιοδήποτε τώρα στη θέση μου θα σου έλεγε πώς αντέχεις. Τελικά ο άνθρωπος έχει μεγάλες δυνατότητες. Ναι, έχει. Πού ακουμπάς. Εντάξει, ένα κομμάτι που με. Πήρα δύναμη πολύ από το Θεό. Δηλαδή, πίστεψα πολύ. Είσαι καθολική, ε? Ναι, είμαι καθολική. Εγώ βλέπω ένα πολύ δυνατό άνθρωπο απέναντί μου, που συνεχίζει και χαμογελάει, και αυτό είναι για μένα το εντυπωσιακό. Δηλαδή. Βιώνεις πολλά για να χαμογελάσει. Δεν χαμογελάς έτσι. Ελένη, να σου πω κάτι. Κάποιοι σηκώνουν τα χέρια και τα παρατάνε και τους πέφτουν σε απογοήτευση. Σε μια πρώτη, ας πούμε, δυσκολία οικονομική, συναισθηματική. Και εσύ έχεις περάσει από όλα αυτά. Και είσαι όρθια. Ναι. Είσαι όρθια. Καμιά φορά και εγώ δεν ξέρω πού στέκω. Δεν ξέρω. Όλοι έχουμε ένα Θεό μέσα μας. Ναι. Πρέπει να τον ανακαλύψουμε. Έχουμε όλοι οι άνθρωποι θεϊκές δυνατότητες. Γιατί έτσι πλαστήκαμε. Απλά μπαίνουμε στο σύστημα και ξεχνάμε την ουσία μας. Είμαστε ληστές που λες. Γιατί δεν είμαστε μόνο ύλη. Είμαστε και πνεύμα. Φυσικά είμαστε πνεύμα. Το οποίο. Το ξεχνάμε. Το έχουμε ακαλλιέργητο τελείως. Τελείως ακαλλιέργητο. Πρέπει να ξαναμορφωθούμε. Έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Αυτή η όλη σου η τεράστια περιπέτεια σε πήγε προς τα εκεί, προς τη γνώση και προς την ανέλυξη. Φυσικά, διαβάζω. Γιατί εγώ είχα τελειώσει το σχολείο πολύ μικρή. Το απαράτησα δηλαδή, το τέλειωσα. Mm. Και πήγα μετά τις χημειοθεραπείες να βγάλω το σχολείο. Πήγα δηλαδή από την τρίτη γυμνασίου, πρώτη, ναι. Δευτέρα, τρίτη. Όπως καταλαβαίνεις, ήμουν μεγάλη και για να θυμηθώ όλα αυτά εκεί πέρα. Έκατσα 6 χρόνια στα θρανία. Δηλαδή είναι δύσκολο κομμάτι και αυτό. Όμως το κατάφερα. Το έβγαλα και με 19 και 9. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Εντάξει, αλλά όλα αυτά θένα είναι δύναμη. Θένα. Και εσύ πέρα από τη δύναμη του να τελειώσεις το σχολείο και να ολοκληρώσεις την μάθησή σου έτσι σε βασικό επίπεδο, βρήκες τη δύναμη να στηρίζεις άλλους ανθρώπους, από ό,τι ξέρω. Ένας άνθρωπος που στη ζωή του δεν πήρε στήριξη από κανέναν φίλο ή συγγενή, βρήκε τη δύναμη να στηρίζει άλλους. Και είσαι σε διάφορα σωματεία που πας και βοηθάς. Ναι, και θέλω. Σε ποια σωματεία είσαι? Είμαι στο σύλλογο ΑΜΕΑ, παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Πηγαίνεις λοιπόν εκεί και κάνεις παρέα στα παιδάκια, τα φροντίζεις. Χορεύουμε, δίνουμε μασκαράς, χορεύουμε. Παίρναμε πάρα πολύ καλά. Είμαι στο σύλλογο ρευματοπαθών, καρκινοπαθών. Στη ΣΥΡΟ κάνατε πολύ καλή δουλειά σε αυτό το, κάνουμε, ναι, το θέμα. Σε θέματα αλληλέγγυης προσφοράς κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Όλοι ΣΥΡΟ είναι αλληλέγγυοι μεταξύ Μπράβο της. Σας. Και εύχομαι να μην το χάσουμε αυτό. Να μην το χάσετε. Ναι. Δεν σε χέρι μας. Γιατί είσαι απόψε εδώ, Ελένη? Είμαι απόψε εδώ γιατί επειδή όλο αυτό το δύσκολο αγώνα που έχω κάνει, ένας άνθρωπος ήταν σταθμός για μένα. Δηλαδή είδα το φως. Συσσαγωγικά απέναντί του, στο μαύρο σκοτάδι που ήμουνα. Είναι τα πάντα για μένα αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πνευματικός μου πατέρας, είναι ο φίλος μου. Τα πάντα, είναι για μένα τα πάντα. Και με έχει στηρίξει ηθικά, χρηματικά, να μου μιλάει ώρες, ατέλειωτες, ακούραστος, εκεί. Μιλάμε για τον Εδεσιμότατο. Αρχιεπίσκοπο της Αθήνας, τον Σεβαστιανό Ρωσολάτου. Πώς γνωρίστηκες μαζί του? Εκείνος ήταν ιερέας απλώς στη Φανερωμένη, είναι μια εκκλησία, ναι, στο βουνό της Σύρου, στα Χρούσα. Και είχα πάει μια μέρα να, όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο, είχα πάει μια μέρα να προσευχηθώ. Και τον είδα εκεί και του λέω, πατέρα, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε μια προσευχή, γιατί θα πάω για χειρουργείο. Την ώρα που μου έλεγε την προσευχή, εγώ τα δάκρυα μου είχα κάνει λίμνη κάτω στο πάτο μου. Φαντάζομαι. Και με είδε ο πατέρας και αμέσως μου δώσε το τηλέφωνό του να τον πάρω, να μιλήσουμε. Και από εκεί και πέρα, 16 χρόνια είναι 16 φρουρός. Είναι ο φρουρός της ψυχής σου, έτσι. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε και να μην χάσω το σπίτι μου, γιατί εγώ ήθελα να το πουλήσω το σπίτι μου στις δύσκολες στιγμές μου. Το καταλαβαίνω, πώς θα βγάλεις τα έξοδα της θεραπείας σου. Εκείνος όμως με έκανε να το έχω ακόμα. Εννοείς ότι πλήρωσε εκείνος κάποιες θέσεις. Έχει πληρώσει και δόσεις. Αλήθεια λες τώρα. Εντάξει, πολλά. Δεν. Κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι. Ναι. Του χρωστάω πάρα πολλά και όσο ευχαριστώ να του πω, νομίζω ότι. Εντάξει, ακούει, αλλά αυτό θα του μείνει.
Γιατί σίγουρη. Πρέπει να πάρει και αυτός κάτι. Από τη στιγμή που μου έδωσε κάτι, πρέπει να πάρει και εκείνος κάτι από μένα. Νομίζω έκανες καλή επιλογή. Έτσι λέω. Για να εκφράσεις αυτό το κάτι. Ναι. Λοιπόν, εμείς βεβαίως παραδώσαμε το πακέτο σου στο σεβασμιότατο Σεβαστιανό και θα τον γνωρίσουμε τώρα εκεί στην παράδοση. Δύσκολη στιγμή της ζωής της, εμφανίστηκε σαν φύλακας άγγελος και της άπλωσε το χέρι του. Μέχρι σήμερα τη στηρίζει και της δίνει δύναμη να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια. Παραλείψει αυτού του πακέτου ο σεβασμιότατος Σεβαστιανός Ρωσολάτος. Πάμε να το συναντήσουμε. Καλημέρα σας. Καλώς. Ο σεβασμιότατος Σεβαστιανός Ρωσολάτος. Ο ίδιος. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Είμαι ο Δημήτρης. Καλά είστε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πέρασε να καθίσω. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, ο λόγος συνάντησής μας είναι αυτό το πακέτο ακριβώς. Που σημαίνει ότι έχουμε μια πρόσκληση για σας. Μάλιστα. Όλες τις απαντήσεις θα τις πάρετε στο στούντιό μας, παίρνοντας αυτό το κλειδάκι. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμά σας το επιτρέπει, αλλά εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας. Καλά, το πρόγραμμά μου είναι επιβαρημένο πάντοτε. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκτιμώ την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποπνέει μια ανθρωπιά και αυτό είναι πολύ όμορφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Το καλό. Εξομολογείς, ε. Ναι. Σε βοηθάει αυτό, νιώθεις καλύτερα, ε. Ναι, είναι σημαντικό να λες έναν όπου δύο, ναι. Είπε ο Θεός, είμαι κι εγώ ανάμεσά σας. Α, έτσι είπε. Έτσι. Πρέπει να τα λέμε, γιατί και βγαίνουν από μέσα σου. Ναι. Γιατί αλλιώς τιμωρούμε τον εαυτό μας, έτσι. Ποιοι είμαστε εμείς. Με τις σκέψεις και τις συνοχές μας. Ποιοι είμαστε εμείς να τιμωρούμε τον εαυτό μας. Και επειδή εγώ το έχω κάνει πάρα πολύ, τον έχω τιμωρήσει πάρα πολύ. Μήπως όλα αυτά που περνάς είναι μια αυτοτιμωρία σου, για κάποιο λόγο. Ναι, είναι. Ότι είναι, είναι. Ναι. Έχεις προγραμματιστεί για να ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου. Ναι, τον ταλαιπωρώ γιατί ναι. Δεν τον αγάπησε ποτέ. Αυτό. Δεν μου έμαθα να τον αγαπάω. Ναι. Σημαντικό. Και όταν δεν σου μαθαίνουν κάτι, δεν μπορείς και να το ξέρεις. Και να... τώρα που το ανακαλύπτω σιγά-σιγά μέσα στην πορεία της ζωής μου, μ' αρέσει αυτό το ταξίδι. Και θέλω να το κάνω μέχρι τέλος. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις γιατί τα αξίζεις. Αν με αφήσει ο Θεός, θα το κάνω. Θα το κάνεις. Στο πακέτο σου τι έβαλες για τον εδεσιμότατο. Του έβαλα μία προσευχή που μου είχε διαβάσει από το τηλέφωνο. Ναι. Όταν εγώ έκανα εμετό από τις χημειοθεραπείες και ήμουνα σε άθλια κατάσταση. Που έλεγα, Θεέ μου να πεθάνω. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Λοιπόν, καλό το Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Ο εδεσιμότατος, καλώς το να... Εντάξει, έχει και αυτό τις υποχρεώσεις του, αλλά... Σίγουρα. Το καλό είναι ότι παρακολουθεί την εκπομπή μας. Την παρακολουθεί βέβαια, έτσι ναι. Μου είπε. Ελπίζω αυτό να λειτουργήσε πολύ θετικά στην απόφασή του, ε. Τελικά. Κυρία Ρούσου, ο σεβασμιότατος Σεβαστιανός αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μπράβο είναι για σένα. Αλλά θα βρεις τη δύναμη να πεις αυτά που θέλεις. Θα δείξει. Ωραία. Όχι, χρειαστείς είμαι κοντά σου. Ευχαριστώ, Άννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Ελένη μου, ήρθε η ώρα σου. Να εκφράσεις αυτό που τόσο πολύ θέλεις και να το αποδώσεις αυτό που τόσο πολύ του αξίζει. Ακριβώς αυτό. Ας υποδεχθούμε με πολύ εγκαρδιότητα το σεβασμιότατο. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές που μου ξυπνήσε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Είστε καλά.
δόξα τω Θεώ, και εμείς μια χαρά. Εκτέμπεται συνέχεια. Μια αγάπη το κάνουμε, πολύ. Καθίστε παρακαλώ. Αυτό είναι που εκτιμώ. Βλέπετε την εκπομπή μας, έμαθα. Έτσι είναι, σεβασμιότατε. Αρκετές φορές την έχω δει. Είναι κοντά σε αυτό που είστε. Ναι, στο ότι δίνετε αγάπη, στο ότι. Είναι η ανθρωπιά που εκπέμπει η εκπομπή σας και το ότι βοηθάει τους ανθρώπους να πλησιάσουν. Ναι. Και όλος αυτός ο πόνος που πολλές φορές υπάρχει και ανακουφίζεται, είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό βρίσκω ανθρώπινη την εκπομπή σας. Εγώ όμως τώρα, μιας και έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί να υπάρχει τόσος πόνος? Εκείνο που ως χριστιανοί έχουμε να πούμε στην ανθρωπότητα είναι ότι ναι μεν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε καθόλου τον πόνο. Ό,τι εξηγήσεις και να δώσουμε δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τον πόνο και το κακό που υπάρχει. Όμως ο Θεός μας δίνει μία διαφορετική απάντηση από αυτήν που εμείς επιθυμούμε. Θέλουμε μία λογική απάντηση. Ο Θεός μας απαντάει με άλλο τρόπο. Δεν επεμβαίνει να καταστήλει το κακό για να απαλλάξει τον άνθρωπο, κάνοντας τον άνθρωπο κουκλάκι. Αλόβητο και ναι, τέλειο. Του αφήνει την ελευθερία, ναι, με αποτέλεσμα να μπορεί να βλάψει τον πλησίον του, να βλάψει τον εαυτό του, να βλάψει όμως και το Θεό, τον θεάνθρωπο. Είναι πάντοτε ένα μυστήριο, δεν μπορούμε να φτάσουμε με τη λογική. Μας δίνει, ναι, ο Θεός σημεία για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γι' αυτό και η πίστη είναι μια πράξη ελεύθερη. Άλλος πιστεύει, άλλος δεν πιστεύει. Έτσι είναι. Όσο ένας προσπαθεί να βρει απάντηση με τη λογική, βρίσκεται μπροστά σε ένα τοίχο. Μόνο αν στραφεί και δει την αγάπη, τα δείγματα της αγάπης ενός Θεού μέσα από τους ανθρώπους και ιδίως μέσα από τον θεάνθρωπο, μόνο τότε μπορεί να φτάσει στην πίστη. Και τότε η πίστη απελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα να αγαπήσει ακόμα και όταν ο ίδιος υποφέρει. Πάντως η Εκκλησία θα έπρεπε να διδάσκει μόνο την αγάπη, ενώ το σχίσμα που υπάρχει ανάμεσα σε καθολική και ορθόδοξη, έτσι, από αυτό το φιλιόκβε, δηλαδή έχει διχάσει το μισό πλανήτη. Αυτό από μόνο του είναι ένα κακό παράδειγμα, θα συμφωνήσετε μαζί μου, της Εκκλησίας κακό παράδειγμα. Είναι το χειρότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Παρόλο που χαίρομαι που το ομολογείτε. Πολύ χαίρομαι. Ναι, μπράβο σας, πραγματικά. Εάν δεν συνειδητοποιούμε την αμαρτία μας, έτσι, δεν μπορούμε να τη διορθώσουμε. Έτσι. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν σήμερα οι εκκλησίες, έστω και με δυσκολία, είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζει, πρέπει να συνεχίσει, και που όσοι έχουν πίστη στον Χριστό πρέπει να το στηρίζουν. Δηλαδή να στηρίζουν κάθε προσπάθεια για πλησίασμα των χριστιανών. Έτσι είναι. Ο λόγος δεν είναι μόνο ανθρώπινος, γιατί είναι κακό να χωριζόμαστε. Εγώ έζησα μέσα σε γειτονιές μαζί με Ορθοδόξους και Καθολικούς πάντοτε. Ναι. Και έζησα σε πλήρη αρμονία. Για τη Σύρο μιλάτε. Αλλά για τη Σύρο, ναι. Έχει πολλούς Καθολικούς η Σύρος. Ναι. Πολλούς, ναι. Ο λόγος όμως είναι λόγος πίστεως, λόγος θεολογικός. Όταν ο Ιησούς Χριστός την παραμονή πριν θυσιαστεί στο Σταυρό προσευχήθηκε στον Πατέρα του και είπε «Πατέρα, αυτοί τους οποίους μου έδωσες να είναι ένα, όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος». Αυτό σημαίνει, μας το λέει ο Ιησούς ξεκάθαρα, ότι από τη στιγμή που θα χωριστείτε, εμποδίζετε τον κόσμο να πιστέψει σε μένα. Αυτό ακριβώς που σας λέω εγώ τώρα. Ό,τι και να, ό,τι και να λέμε, έτσι, καταστρέφουμε, το καταστρέφουμε. Με τις πράξεις μας, τη θεωρία που θέλουμε να περάσουμε. Αυτοαναιρούμαστε ουσιαστικά. Και για την Εκκλησία μιλάω. Ναι, οπωσδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Και λίγο θεωρητικά ίσως για κάποιους, αλλά εγώ νομίζω ότι έπρεπε να ακουστούν. Και πάντα, ναι, αυτές. Μόνο εάν ανταποκρίνονται στη ζωή, στην πραγματικότητα, έχουν νόημα. Εσείς με τη ζωή σας ανταποκρίνεστε στην πραγματικότητα? Η πρόθεσή μου είναι αυτή. Ελπίζω να βοηθώ τους ανθρώπους να παρακάμπτουν το κακό, την αδικία, την παρανόηση, την παρεξήγηση, ακόμα και το άδικο που μπορεί να συμβεί, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία συγχώρεση, αποδοχή, συμφιλίωση και συνεργασία. Και εξέλιξη. Γιατί στον κόσμο, αν δεν υπάρχει συνεργασία,
τότε ξαναγυρίζομαι στη ζούγκλα. Γιατί είστε εδώ απόψε, άραγε, πέρα από το ότι ήταν πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε και πολύ διδακτικά. Γιατί άλλο να είστε, άραγε? Υποθέσεις μπορώ να κάνω. Τις ακούω. Μπορεί να είναι κάποιοι παλιοί μου συμμαθητές. Πού πήγατε σχολείο? Στο δημοτικό ήμουν στη Σύρο. Mm-hmm. Ήταν ένα καθολικό σχολείο των Φρέρ, των αδελφών. Μάλιστα. Μοναχών. Ναι. Μετά ήρθα στην Αθήνα για τις γυμνασιακές σπουδές, 6 χρόνια. Ναι. Και ύστερα έφυγα για Ιταλία για το Πανεπιστήμιο. Εκεί σπουδάσατε θεολογία? Φιλοσοφία και θεολογία. Μάλιστα. Φιλοσοφία είναι εμφανής ότι δεν έχετε σπουδάσει. Φιλοσοφία χρειάζεται για να μάθει το μυαλό να σκέπτεται φιλοσοφία λογικά. Φιλοσοφία χρειάζεται παντού. Μόνο που η φιλοσοφία βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν αρκεί. Όχι, δεν χρειάζεται αρκεί. Και η θεολογία. Βεβαίως, για καλά, να πω η πίστη. Το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό που λέτε. Γιατί η πίστη μας βοηθάει να περάσουμε πίσω από το βουνό που δεν μας επιτρέπει να δούμε και να δούμε πράγματα που δεν φαίνονται. Και τότε παίρνεις άλλο νόημα στη ζωή. Υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν φαίνεται πίσω από το πακέτο, δεν θα έλεγα το βουνό. Αλλά περνάει βουνό. Περνάει βουνά με τη ζωή του και τα προβλήματά του και τις ατυχίες του. Και σε αυτές τις ανηφόρες είναι σημαντικό που είχε τη δική σας καθοδήγηση και στήριξη. Για κάτι τέτοιο πρόκειται απόψε, σεβασμιότατε. Υποθέτω. Και θα ήθελα να ανοίξετε παρακαλώ το πακέτο σας. Ξέρω ότι έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και υποθέτετε γενικά. Είναι πολύ δύσκολο να πάτε συγκεκριμένα. Μα, μόνο με υποθέτω. Μας λίγο με το κουτί. Ξέρω απλά ότι είναι μια προσευχή γραμμένη εκεί, χωρίς να ξέρω τι λέει. Ναι, ναι. Την έχω μεταφράσει αυτή την προσευχή, γιατί εσείς τη βρήκα πολύ σημαντική. Ναι, δεν είναι προσευχή. Ναι. Εγώ όταν την είχα πρωτοδιαβάσει, την διάβασα ως απάντηση στην απορία που έχουν πολλοί άνθρωποι στην γιατί να νιώθω μοναξιά. Μάλιστα. Και να μην μπορώ να βρω ένα στήριγμα για να... Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Η απάντηση είναι αυτή εδώ. Θα μου τη διαβάσετε, σας παρακαλώ. Ναι. Λέει ότι κάποιος είδε ένα όνειρο ότι έβλεπε τη ζωή του και περπατούσε μόνος στη ζωή και έβλεπε τα πατήματά του στην άμμο. Μόνο που δίπλα έβλεπε άλλα πατήματα, κάποιου άλλου προσώπου. Μάλιστα. Αλλά σε μια στιγμή της ζωής του, στις πιο δύσκολες στιγμές, έβλεπε μόνο τις δικές του πατημασιές. Μάλιστα. Και ρωτάει, γιατί Κύριε ήμουν μόνος σε αυτές, γιατί δεν ήσουν δίπλα μου? Και του απαντάει, γέ μου, αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω τόσο πολύ που ποτέ δεν θα σε αφήσω μόνος σου και σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου που υπέφερες και βλέπεις μόνο ένα ζευγάρι πατήματα στην άμμο ήταν όταν σε κρατούσα στους ώμους μου. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Δηλαδή μας λέτε ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και στα πιο δύσκολα ο Θεός είναι δίπλα μας και για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Γι' αυτό λέω ότι η πίστη μας κάνει να βλέπουμε πράγματα που τα μάτια δεν μας επιτρέπουν να τα δούμε. Με τη διαφορά ότι τα μάτια βλέπουν το Θεό πιο καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα. Ναι. Αλλά βέβαια για να φτάσει κανείς στην πίστη χρειάζεται πάντα κάποιους ανθρώπους δίπλα του να του δείξουν ότι η πίστη είναι αληθινή. Γιατί η πίστη μεταδίδεται, μαρτυρείται. Δεν την βρίσκει κανείς στα βιβλία. Η πίστη χρειάζεται πάντοτε μία εκκλησία. Και το κακό με τη σημερινή εποχή είναι ότι οι εκκλησίες σε μεγάλο βαθμό έχασαν τη διάσταση της κοινότητας. Αυτό που και είχαν... την αξιοπιστία τους, σεβασμιότατε, έχουν χάσει. Με αποτέλεσμα να χάνουμε την αξιοπιστία. Και την αξιοπιστία τους με όλα τα διάφορα που κατά καιρούς έχουν συμβεί μέσα στις εκκλησίες, ναι. Και όχι μέσα στο εκκλησίασμα. Μέσα στον κλήρο. Μέσα στον κλήρο.
Αλλά ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι, είναι μεγάλη συζήτηση. Ας μείνουμε στο λόγο που ήρθατε απόψε εδώ, στο λόγο που ανοίξατε αυτό το πακέτο. Έχει πάει κάπου το μυαλό σας για τον Αποστολέα? Έχετε σκεφτεί κάποιον? Πολύ εγώ γενικό, υπέθετα κάποιο πρόσωπο που το γνωρίζω από πολλά χρόνια. Αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι ίσως να είναι ένα πρόσωπο το γνώρισα πολύ πρόσφατα. Μάλιστα. Για να δούμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο τελικά. Από το παρελθόν το απότερο ή από το πρόσφατο? Η Ελένη. Η Ελένη. Ένα από τα πλάσματα του Θεού που περνάνε πολλές δοκιμασίες. Ελένη, ο λόγος είναι σε εσάς. Σας ακούει ο Δεσιμότατος. Να μπορώ και να μιλήσω. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, με έχει συγκινήσει πολύ ο πατέρας τώρα που μίλησε. Δεν θέλω να σας πω ότι είσαστε ένας φάρος φωτεινός για μένα. Στις ώρες της ερήμου της ψυχής μου, που ήταν αμέτρητες οι ώρες αυτές, σας είδα σαν ένα φως και πιάστηκα από εκεί και επειδή δεν μπορώ με άλλο τρόπο να σας το δείξω, προτίμησα να κάνω αυτό που θα το θυμάστε σε όλη σας τη ζωή. Δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί συγκινούμε πάρα πολύ. Ναι, φανταζόμουν ότι η Ελένη ήταν εκείνο το πρόσωπο που θα αποφάσιζε να κάνει αυτό το βήμα. Ναι, πέρασε από το μυαλό σας, ε. Την έχετε στηρίξει τόσο πολύ σε πολλά επίπεδα. Μπράβο σας. Μόνο εκείνη το ξέρει. Εγώ απ' έξω δεν μπορώ να ξέρω. Αντιλαμβανόμουν τις δυσκολίες. Βέβαια, πρέπει να ξέρει ότι εάν εγώ όταν τη βοηθούσα σαν άνθρωπος, ήταν από ό,τι μπορούσα να έχω δική μου δύναμη, αντλώντας την από την πίστη. Αλλά πολλές φορές όταν τη βοηθούσα με υλικό τρόπο, ήταν διάφοροι άλλοι γύρω μου που μου έδιναν για να δίνω. Αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια κοινότητα. Η πίστη δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μου περιγράφετε. Συνταχθήκατε όλοι στον ίδιο ανθρώπινο πόνο. Ενός συμπολίτη, μιας γυναίκας ταλαιπωρημένης. Αυτό είναι εκπληκτικό. Το κακό με την σημερινή πίστη είναι ότι έχει πέσει σε ένα επίπεδο ιδιωτικής σχέσης με το Θεό. Εγώ και ο Θεός. Και λείπει σε μεγάλο βαθμό η διάσταση της κοινοτικής πίστεως. Δηλαδή, είμαστε μία κοινότητα χριστιανών που πιστεύουμε και ο ένας βοηθάει τον άλλο. Τότε η πίστη μπορεί να δώσει μαρτυρία στον άλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο, Σεβασμιότατε. Να συντονιστούμε οι άνθρωποι στη συχνότητα της αγάπης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διώξτε μου το κεντρικό πακέτο, να έρθει η Ελένη από εδώ. Είναι ιδιαίτερη στιγμή, είναι πολύ συγκινημένη και οι δύο. Και ο παραλήπτης μου και η Αποστολέας μου και εμείς και εσείς. Ανθρώπινες ωραίες στιγμές, διαφορετικές. Δεν έχω ξαναφιλήσει χέρι, παπά. Δεν έχω ξαναφιλήσει. Χέρι ποτέ? Όχι. Ποτέ. Αλλά τώρα... Το νιώσες. Ναι. Κοιτάξτε, η πίστη μας κάνει αδέλφια. Βέβαια, υπάρχει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γράφει στους τότε χριστιανούς. Μπορεί να έχετε πολλούς διδασκάλους, αλλά όχι πολλούς πατέρες. Εγώ σας γέννησα στην πίστη. Υπάρχει οπωσδήποτε η πατρική διάσταση του ιερέα, με την έννοια ότι προσπαθώντας με το λόγο του και με την ζωή του
να γεννήσει την πίστη στους άλλους. Γι' αυτό το λόγο και οι τίτλοι θα πρέπει να πηγαίνουν στην άκρια, μπροστά στον τίτλο του πατέρα ή του πνευματικού ή του βιολογικού. Δεν βρίσκω τίποτα σημαντικότερο. Ο ιερέας πρέπει να είναι πατέρας όπως ο Θεός πατέρας. Εγώ θα κρατήσω από όλη τη σημερινή αυτή συνάντησή σας αυτό το διάχυτο φως που υπάρχει απόψε εδώ στο πλατό, αυτή την εκπομπή αγάπης που εισπράττουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι, αγάπη για τον συνάνθρωπο, αγάπη για τον Θεό, αγάπη που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Δύναμη, περαστικά και πίστη. Και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.